Όπως ήταν αναμενόμενο, στη συζήτηση για αυτό το κομμάτι του Συντάγματος που αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, κυριάρχησε και εδώ, ιδιαίτερα χθες, αλλά κυρίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αντιπαράθεση γύρω από τη γνωστή ιστορία, την ιστορία της Νοβάρτης και γενικότερα γύρω από τα σκάνδαλα και τις διάφορες υποθέσεις. Και αυτό έγινε με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι επιλογή τους. Έχετε επιλέξει να αντιπαρατεθείτε κατά κύριο λόγο σε αυτό το πεδίο της σκανδαλολογίας, και να συγκαλύπτετε με αυτόν τον τρόπο τις άλλες πολιτικές σας συγκλήσεις, και τις γενικότερες, αλλά και τις ειδικότερες, όσον αφορά το κομμάτι της δικαιοσύνης. Και στο πλαίσιο αυτού του καυγά, ο καθένας καθορίζει τη στάση του απέναντι στη δικαιοσύνη, στις πρακτικές της, στις αποφάσεις της, ανάλογα με το τι τον συμφέρει πολιτικά, κομματικά, κάθε φορά. Δείτε για παράδειγμα, τον τραγέλαφο με τους λεγόμενους προστατευόμενους μάρτυρες. Όταν ξεκίνησε πριν ένα χρόνο όλη αυτή η ιστορία της Νοβάρτης, ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που έλεγε στη Βουλή ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ήρωες. Έτσι τους αποκάλεσε στη Βουλή. Τους αποκάλεσε ήρωες. Και μετά τις τελευταίες εξελίξεις έπαψαν να είναι ήρωες και έγιναν από δύο Πομπέοι. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία, η οποία στην αρχή τους αφόριζε, τώρα υιοθετεί αυτά που λένε και αυτά που καταγγέλουν. Τι είχαμε πει εμείς ως ΚΚΕ από την αρχή, πριν ένα χρόνο, και το ίδιο συνεχίζουμε να λέμε και τώρα. Ότι θα έπρεπε οι όποιες καταγγελίες να είναι επώνυμες και όχι από ανώνυμους μάρτυρες, και το κάναμε από τη σκοπιά συνολικής καταδίκης αυτού του απαράδεκτου θεσμού των προστατευόμενων μαρτύρων, ο οποίος αξιοποιείται ή μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος ανθρώπων χωρίς τον παραμικρό ουσιαστικό έλεγχο για το τι λένε και για το τι δεν λένε. Τι ήταν ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων? Είπε εχθές η κυρία Χριστοδηλοπούλου ότι αυτός ο θεσμός εισήχθη στο ποινικό σύστημα, στο δικό μας ποινικό σύστημα, το 2014 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και αξιοποιήθηκε φυσικά μετά στην υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό εν μέρη είναι σωστό. Ο θεσμός αυτός, ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, εισήχθη το 2001 στο ποινικό μας σύστημα με το νόμο 2928, τον λεγόμενο τρομονόμο. Τότε εισήχθη στο ποινικό μας σύστημα και φυσικά έκτοτε έχει υποστεί μια σειρά από τροποποιήσεις, όπως έγινε και το 2014. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί εκτός όλων των άλλων που έχετε αποδεχθεί, αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε αποδεχτεί και όλους αυτούς τους αντιδραστικούς θεσμούς, όλη αυτή την αντιδραστική νομοθεσία, αναφέρομαι στον τρομονόμο, την οποία ως κυβέρνηση, ως αντιπολίτευση παλιότερα την καταγγείλατε και σωστά, και σήμερα ως κυβέρνηση την επικαλείστε. Αυτός ήταν ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων. Και εκτός όλων αυτών έχετε αποδεχθεί και το σημερινό καθεστώς για τον τρόπο διορισμού της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, πάλι σε αντίθεση με αυτά που λέγατε παλιότερα. Και οι δικαιολογίες που ακούστηκαν εδώ από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν δεν είναι όριμο, ότι δήθεν οι δικαστικοί που προσέρχονται στη Βουλή για ακρόαση υπερασπίζονται το σημερινό καθεστώς, είναι αστείες οι δικαιολογίες περί ανοριμότητας. Ήσασταν όριμοι. Ήταν όριμο το αίτημα όταν το προτείνατε πριν μερικά χρόνια και εμείς το προτείναμε, και έγινε σήμερα ανώριμο που δεν το υιοθετείτε ως κυβέρνηση? Το 60% των δικαστικών στη σχετική ψηφοφορία της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων που ζήτησε να αλλάξει το συγκεκριμένο, το σημερινό καθεστώς, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε 100% με αυτό που πρότεινε, δεν λαμβάνονται υπόψη? Άρα λοιπόν οι δικαιολογίες που επικαλείστε για να διατηρήσετε το σημερινό καθεστώς, κατά τη γνώμη μας, δεν στέκουν σε καμία κριτική. Τελειώνω με το εξής, σε σχέση με τη δευτερολογία για την προηγούμενη θεματική ενότητα, που δείχνει και το χαρακτήρα της δικαιοσύνης, δείχνει και τη στάση των κομμάτων.
Πριν λίγες μέρες εκδόθηκε μία πολύ σοβαρή, αρνητική, σε αρνητική κατεύθυνση, δικαστική απόφαση. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που χαρακτηρίζει συνταγματική την κατάργηση, ουσιαστικά την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για τους εργαζόμενους, που χαρακτηρίζει δηλαδή συνταγματικό αυτόν τον μεσαίωνα, αυτόν τον κοινωνικό μεσαίωνα, και μάλιστα αλλάζοντας προηγούμενη δική του απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και που ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για γενίκευση αυτού του απαράδεκτου μέτρου, επειδή έγινε λόγος εχθές και για νομιμότητα. Το 2017 στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, συνταγματική τώρα. Έτσι μεταλλάσσεται και η νομιμότητα. Σε αυτή την απόφαση άσκησε κανένας κριτική πλην ΚΚΕ? Και το λέμε και ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν θεωρούμε μεπτή την κριτική στις δικαστικές αποφάσεις. Όμως, το πού επιλέγει να κάνει ο καθένας κριτική και το πού όχι, έχει μια πολιτική σημασία. Και λέμε εδώ συγκεκριμένα και ρωτάμε, σε αυτή τη δικαστική απόφαση άσκησε κανένας κριτική? Μήπως έγραψε κάτι, άσκησε κριτική ο κύριος Γεωργιάδης για παράδειγμα? Μήπως έγραψε κάτι ο κύριος Πολάκης στο Facebook να καταδικάσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταργεί την κυριακάτικη αργία, αυτή την κατάκτηση των εργαζομένων? Μήπως είπε κανένας τίποτα από τους οπαδούς της αντινεοφιλελεύθερης ατζέντας για την κατάργηση αυτού του μέτρου? Όχι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά εδώ συμφωνείτε. Χέρι-χέρι έχετε συνδιαμορφώσει όλα αυτά τα χρόνια αυτή την πραγματικότητα, αυτή τη βαρβαρότητα για τους εργαζόμενους, και γι' αυτό το λόγο τέτοιες δικαστικές αποφάσεις που νομιμοποιούν την πολιτική σας και των προηγούμενων και των σημερινών μένουν στο απειρόβλητο. Αυτή είναι η στάση σας απέναντι στη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις και ούτω καθεξής. Και θα συζητάμε εδώ για το Κελπνό, για την Νοβάρτης και πάει λέγοντας. Όχι ότι η αλλαγή στον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, της ηγεσίας της δικαιοσύνης, θα άλλαζε αυτή την πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον θα έβαζε ένα εμπόδιο σε όλη αυτή την αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση. Σε σχέση με το άρθρο 110 του Συντάγματος, λίγα λόγια κύριε Πρόεδρε, και όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύχθηκε εδώ και το κατά πόσον η απόφαση της προτείνουσας βολής δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση και την αναθεωρητική βουλή. Βεβαίως είναι ένα θέμα, όμως κακά τα ψέματα, είναι ένα θέμα θεωρητικό, επιστημονικό, που έχει τέτοιο ενδιαφέρον, όμως δεν έχει κανένα πρακτικό πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί τον τελικό λόγο, ουσιαστικά, σε τελική ανάλυση, τον έχει η επόμενη Βουλή, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το πολύ πολύ να υπάρχει μία πολιτική ηθική δέσμευση, ιδιαίτερα αν μία διάταξη έχει συγκεντρώσει έναν αριθμό των 180 βουλευτών. Όμως, αν κάτσουμε εδώ να δούμε τι πολιτικές δεσμεύσεις έχουν αναλυθεί κατά καιρούς και τι έγινε τελικά στην πραγματικότητα, τότε θα χάσουμε το μέτρημα. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πρακτική και αυτή η πραγματικότητα, γι' αυτό το λόγο άλλωστε και εμείς παλιότερα ως ΚΚΕ και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες αναθεωρήσεις δεν θέλαμε να συγκεντρώνεται ο αριθμός των 180 βουλευτών, ακόμη και σε άρθρα που ενδεχομένως μπορεί και να συμφωνούσαμε. Γιατί δεν θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να έχει λυμμένα τα χέρια της, να έχει στην ουσία μια λευκή επιταγή για να μπορέσει να ψηφίσει ό,τι νομίζει. Και λέω, αυτή την πρακτική δεν την είχαμε μόνο εμείς ως ΚΚΕ, την είχαν και άλλα κόμματα. Όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα αλλάζουν τη στάση τους και βλέπετε ότι υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις? Αναφέρθηκε και ο κύριος Κατρούγκαλος
στον κύριο Δέλβια. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις και της Νέας Δημοκρατίας και οι δικές σας? Γιατί ο καθένας τοποθετείται στο συγκεκριμένο θέμα ανάλογα με το αν είναι κυβερνητικό κόμμα ή αν βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Και το μεν κυβερνητικό κόμμα θέλει να υπάρχει αυτή η δέσμευση για την επόμενη αναθεωρητική βουλή, το δε κόμμα που είναι στην αντιπολίτευση θέλει να έχει ελευθερία δράσης. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι αντιφάσεις στις τοποθετήσεις και του ενός και του άλλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο λέω ξανά ότι εμείς ως επιτοπλίστων δεν θεωρούμε, αυτή τη στάση θα κρατήσουμε και τώρα, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180, γιατί δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε επόμενη πιθανή κυβέρνηση, κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το τι τελικά θα αποφασίσουν να αλλάξουν και να μην αλλάξουν στο Σύνταγμα. Και αν θέλετε, αυτό το άρθρο που στο κάτω-κάτω δεν πρότεινε και κανένας να αλλάξει για να αποσαφινιστεί έστω συνταγματικά αν δεσμεύει ή όχι η κατεύθυνση, στο κάτω-κάτω αυτό το άρθρο δείχνει αυτό που έχουμε ξαναπεί και την ευρυχωρία του αστικού συντάγματος. Κάποια ζητήματα να λύνονται ανάλογα με την πολιτική συγκυρία, ανάλογα με την αναγκαιότητα που υπάρχει σε μια δεδομένη πολιτική στιγμή και φυσικά ανάλογα με τους συσχετισμούς που υπάρχουν, οι οποίοι για το λαό είναι αρνητικοί.